Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να παραχωρήσουμε τα κλειδιά. Τσουνάμι αντιδράσεων από περιφέρεια Κρήτης προκαλεί έγγραφο βόμβα της εταιρείας ακινήτων δημοσίου, το οποίο ζητά την άμεση παράδοση της έκτασης 51 στρεμμάτων στην πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, όπου σήμερα στεγάζεται το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης και άλλες εγκαταστάσεις. Προσβλητική χαρακτήρισε την απόφαση ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος έστειλε τα δικά του μηνύματα. Στάλθηκε ένα χαρτί σε 20 μέρες να παραδοθούν τα κλειδιά, αλλιώς το έγγραφο αυτό που το υπογράφει μια διευθύνων σύμβουλος είναι, γυρίζει αυτοδίκαια στην υπηρεσία αυτή. Όλα αυτά ό,τι συμπεριλαμβάνεται στα 51 στρέμματα, γιατί εμείς πήραμε οικόπεδο, η νομαρχία πήρε το οικόπεδο, κατασκεύασε με χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πόρων το συνεδριακό κέντρο και θεωρώ ότι τέτοιες ενέργειες είναι απαράδεκτες, προσβλητικές και μια εταιρεία του δημοσίου δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σε φορείς οι οποίοι υπηρετούν την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή να αντιμετωπίζονται με τέτοιο προσβλητικό τρόπο. Είναι ένα έγγραφο ντροπή. Πρόκειται μάλιστα για μια εξέλιξη η οποία έπεσε σαν βόμβα στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς δεν προηγήθηκε ενημέρωση και διάλογος για την παράδοση της επίμαχης έκτασης και μάλιστα σε χρονικό διάστημα 20 ημερών, όπως αναφέρει το επίμαχο έγγραφο. Παρά το ότι η σύμβαση λήγει το 2025, δεν έγινε καμία επικοινωνία μεταξύ μας και στάλθηκε ένα χαρτί σε 20 μέρες να παραδοθούν τα κλειδιά. Είναι προσβολή. Προσβολή απέναντι στην περιφέρεια και σε όλους τους φορείς. Είναι ένα κατάπτυστο κείμενο, το οποίο βεβαίως θα αντιδράσουμε την Τρίτη που έχουμε και μια γενική συνέλευση όλων των μετόχων. Αναβρασμός επικρατεί και στο Δημό Χερσονήσου, ο οποίος αντιδρά στην ανάκληση της παραχώρησης ακινήτου, το οποίο φιλοξενεί παράρτημα του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών. Άμεσα ο Γιάννης Έγκος θα έρθει σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, προκειμένου να υπάρξουν συντονισμένες κινήσεις τόσο προς την ΕΤΑΔ όσο και προς την κυβέρνηση. Το έγγραφο αυτό ήρθε σαν κεραυνό στην ιατρία, σε ένα χώρο τον οποίο είχαμε παλέψει να διατηρήσουμε για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Για άλλους λόγους τώρα θέλουν κατά πάσα πιθανότητα να το πουλήσουν και αυτό με το όλο το άλλο φιλέτο. Όχι, δεν το περίμενε κανείς. Άρα λοιπόν θα το παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ούτως ώστε να μην γίνει αυτό. Στα σχολεία μπορεί να μην το πιάνει τώρα σε αυτή τη φάση, αλλά όταν ανοίξει η όρεξη όλα θα τα πάρουν. Άρα πρέπει να αντιδράσουμε όλοι μαζί. Για άδικη απόφαση της ΕΤΑΔ κάνει λόγο ο Χάρης Μαμουλάκης, ο οποίος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να απαξιώσει και να θέσει στο περιθώριο όλους τους τοπικούς φορείς μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Γι' αυτό και καλώ στη Βουλή τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος απέφυγε να απαντήσει στην προηγούμενη ερώτησή μου, για να δώσει εξηγήσεις σε όλα όσα απασχολούν την τοπική κοινωνία. Πάλι και αυτοί να απολυθεί. Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι άλλο, αλλά από τη στιγμή που εμείς μπορούμε οι φορείς της Κρήτης να το αξιοποιήσουν, θέλουμε να το έχουμε εμείς. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε και ο βουλευτής Ηρακλείου Μέρα 25, Γιώργος Λογιάδης, ζητώντας από την κυβέρνηση να μεριμνήσει ώστε να ανακληθεί η προκλητική αυτή απόφαση.